Αυτό είναι το Ρέθυμνο. Πόλη αγαπητή, ήσυχη και φιλόξενη. Σαν πει στην πόλη, το Βενετσιάνικο Φρούριο της Φορτέζας σε υποδέχεται. Κτισμένο από τους Ενετούς στο λόφο του παλαιού κάστρου. Στο λόφο αυτό υπήρχε η Ακρόπολη και η αρχαία πόλη της Ρίθυμνας και το ιερό της Ροκαίας Αρτέμιδος. Το Φρούριο της Φορτέζας κατασκευάστηκε μεταξύ του 1573 έως το 1580 και οι δημιουργοί του ήταν οι Βενετοί, προκειμένου να προστατεύσουν τους κατοίκους από την τουρκική απειλή. Επιλέχθηκε ο λόφος του Παλαιοκάστρου που είχε απέραντη θέα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Η παράδοση αναφέρει πως για να κτιστεί το Φρούριο χρειαστήκαν 76.800 αγκαρίες των κατοίκων από όλη την περιοχή και κατασκευάστηκε από κανονικές ορθογωνικές πέτρες, με πρωτομάστορα τον Γεώργιο Σκορδίλη. Στο κέντρο της Φορτέζας, ο ναός του Αγίου Νικολάου μετατράπηκε αργότερα από τους Τούρκους σε τζαμί. Ερείπια σώζονται μέχρι και σήμερα. Η υδροδότηση ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα στην εποχή των Ενετών. Έτσι λοιπόν η Κρίνη Ριμούντι έλυσε το πρόβλημα στο κέντρο της Βενετσιάνικης πόλης. Η Κρίνη σώζεται μέχρι σήμερα και αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο της εποχής αυτής. Thank you.
Το Ρέθυμνο είναι σημαντικός προορισμός για τους Ευρωπαίους τουρίστες, λόγω των άριστων κλιματολογικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή μας. Είναι σημαντικός προορισμός, ιδιαίτερα των ανθρώπων του, και είναι και ο παράγοντος ο μη αντιγράψιμος και ο αδιαφοροποιητός, ο οποίος μέσα από τις συμπεριφορές των ανθρώπων περνούν οι έννοιες κριτικής φιλοξενίας και έτσι δημιουργούνται σχέσεις φιλίας με όλους τους επισκέπτες μας από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο ανταγωνισμός με άλλους προορισμούς του Μεσογείου αντιμετωπίζεται με μία απάντηση, με μία λέξη: ποιότητα στις υπηρεσίες μας. Η ποιότητα συνίσταται στο πολύ καλό σέρβις, στο καλό φαγητό και στη ζεστασιά των κριτικών. Οι Έλληνες επιζητούν το καλό φαγητό, να γευτούν τις παραδοσιακές νοστιμιές, σε αντίθεση με τους ξένους τουρίστες που παρόλο και αυτοί θέλουν να τα δοκιμάσουν, πάντα θέλουν να έχουν κοντά τους μία γεύση συγγενική των δικών τους γεύσεων. Το Ρέθυμνο είναι το ομορφότερο μέρος του κόσμου. Είναι κάτι σαν ένα πολύχρωμο puzzle από μυθολογία, από ιστορία πολλών χιλιάδων ετών, από αναρρύθμιτα μοναστήρια και εκκλησίες, από άγρια βουνά, φαράγγια, πλούσια χλωρίδα και πανίδα και ατέλειωτες παραλίες. Όλο αυτό το puzzle συνθέτει μια μαγική εικόνα, την εικόνα του Ρεθύμνου. Το Ρέθυμνο είναι ένας τόπος που δεν πας, είναι ένας τόπος που επιστρέφεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε ορισμένα σπουδαία τμήματα του ανακτόρου, το οποίο ανάγεται στη νεοανακτορική περίοδο. Τα πρώτα ανάκτορα δεν υπάρχουν καθόλου. Την προτομή του αρχαιολόγου Evans, ο οποίος έκανε τις ανασκαφές από το 1900 έως 1935, δεν βρέθηκε από τον Evans το ανάκτορο, βρέθηκε από γουρούνια των οικογενειών οι οποίες ζούσαν πάνω στο λόφο, έχει επικαλυφθεί με τόνους από γη, όταν τυχαία έρχεται στο φως το επάνω μέρος ενός πιθαριού. Έτσι ο Μίνωας Καλοκαιρινός, ένας αυτόχθον κριτικός, κάνει τις πρώτες ανασκαφές, βρίσκει 5 πιθάρια και από την πληροφόρηση του κυρίου Καλοκαιρινού, ο Evans ξεκινά τις ανασκαφές και σύμφωνα με τη δική του άποψη έκανε μία αναστήλωση. Σήμερα το ανάκτορο είναι τέλειο και μπορούμε να θαυμάσουμε πρώτα την αρχιτεκτονική. Αρχιτέκτονας ήταν ο Δέδαλος, ο περίφημος, γι' αυτό τα ανάκτορα της Κρήτης θα ονομάζομαι και δεδαλικά. Έχει ένα τέλειο σύστημα δομήσεως, με ενίσχυση των τυχών από ξυλοδεσχές. Οι κολόνες καμωμένες από ξύλο ποτέ δεν βρέθηκαν, γιατί το ξύλο καταστράφηκε κατά την περίοδο που το ανάκτορο ήταν καλυμμένο με γη. Προχωρώντας τώρα μέσα από το ανάκτορο, στο διάδρομο της πομπής, έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τις στιχογραφίες. Μια πολύ δύσκολη τεχνική την εποχή εκείνη, μιλάμε πριν 3.700 χρόνια, το κονίαμα το οποίο φτιάχνει ο Μινωήτης με μια πρόσμιξη ασβέστου άμμου, μικρά κομματάκια κεραμικής και νερό, επιχρύει τους στίχους και ζωγραφίζει το θέμα της στιχογραφίας όταν είναι νοπό το κονίαμα. Εξού και φρέσκο σήμερα. Ο Evans βρήκε τον αρχαιότερο θρόνο της Ευρώπης, χαμωμένος από αλάβαστρο, είναι μονολιθικός, ανατομικός, για άτομα τα οποία ήταν κοντά την εποχή εκείνη, γύρω στο 1,5 μέτρο, υπολογίζουν οι αρχαιολόγοι το ύψος των Μινωητών. Ο Μίνωας, καθήμενος στο θρόνο του, ήταν ο βασιλιάς, ο αρχιερέας, ο εκπρόσωπος της θεότητας, εξαιτίας του γρυπός ο οποίος παρουσιάζεται στη τοιχογραφία του θρόνου, και ήταν και δικαστής. Λέγεται ότι όσο ζούσε ήταν ένας φιλήριν βασιλιάς. Σήμερα λέμε Μινωική Ειρήνη από Ρωμαϊκή Ειρήνη. Όταν πέθανε έγινε ο πρώτος κριτής δικαστής στον κάτω κόσμο με τον αδελφό του τον Ραδάμανθη.
Ανατολικά της Κρήτης, ο Άγιος Νικόλαος, πόλη ιδιαίτερη, όμορφη και φιλόξενη. Νωρίς το πρωί, όπως το είχαμε υπολογίσει, φτάσαμε στον Άγιο Νικόλαο. Μας υποδέχεται με μια ηλιόλουστη μέρα. Ήθελα να δω την πόλη πανοραμικά, από τρία διαφορετικά σημεία. Το καταφέραμε. Είναι η πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου από το 1904. Σήμερα έχει πληθυσμό γύρω στους 11.000, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Και ο Άγιος Νικόλαος έχει σαν δορυφόρους για μερίσματα την Ελούντα, την Κριτσά. Έχει επίσης το Ίστρον, το Καλό Χωριό. Το ομορφότερο σημείο της πόλης του Αγίου Νικολάου είναι η γνωστή λίμνη, η οποία υπάρχει εδώ και εκατομμύρια χρόνια φυσικά. Ωστόσο, οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου εδώ και χρόνια πίστευαν ότι αυτή η λίμνη ήταν άπατη και την συνέδεαν επίσης με μύθους. Πίστευαν ότι η θεά Αθηνά έκανε εκεί το μπάνιο της. Πίστευαν ότι δαίμονες επίσης κάνανε το μπάνιο τους εκεί. Όμως ένας Βρετανός